Καλώς όρισες. Δεν ήρθες μεταξύ? Του είπα να με αφήσει να στενώ πιο κάτω. Δεν ήθελα να μας δει μαζί. Καλά έκανες. Πάμε να δούμε το σπίτι. Ναι. Σύφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα. Με χιλιάς. Έτσι, σήκωσε. Τι με κοιτάς? Να σου πω, δεν τα μπορώ τα ψέματα. Κρυφά θα χωρίσεις. Σήκωσε το, σε παρακαλώ, άντε. Σύφη, μην ανακατεύεσαι. Θα το χειριστώ όπως θέλω. Τώρα εσύ ή με βοηθάς ή όχι. Μελινά, δεν θέλω πολλά πολλά με αυτόν. Και δεν θέλω μπερδέματα, δεν θέλω να νομίζει διάφορα. Εσύ την έχεις καθαρίσει τη θέση σου. Είσαι εντάξει μαζί του. Κάνεις πίσω τώρα. Πώς σου φαίνεται, σ' αρέσει? Καλό είναι. Θα νιώθω μια ασφάλεια που είναι κοντά στο δικό σου. Άρα η απόφασή σου είναι αμετάκλητη. Θα χωρίσεις? Ναι. Εσύ γιατί το τελείωσε με την άλκηστη? Δεν ξέρω καν αν είναι οριστικό. Θα δείξει. Τέλος πάντων, θα το κλείσει το σπίτι? Ναι. Αλλά τώρα θα πρέπει να εμφανιστώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να υπογράψω τα συμβόλαια. Θα πάρω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη να έρθει, αλλά καλύτερα να φύγεις, να μην μας δουν μαζί και αρχίσουν να τσακωθούν. Πάω. Άρε, Μελίνα. Είσαι σίγουρη? Ναι. Να ανησυχώ και έχω αρχίσει και να θυμώνω. Δεν πιστεύω να πήγες σε κανένα γιατρό να ρίξεις το μωρό επειδή είμαστε τσακωμένοι. Δηλαδή εσύ είσαι τσακωμένη μαζί μου. Λοιπόν, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Λοιπόν, η Μελίνα είναι έγκυος. Και δεν θέλω να συγχυστεί. Θέλω σε αυτή τη φάση να κάνεις το κοροϊδό και μετά βλέπουμε. Ρε αδερφέ, κάνε μια φορά το κοροϊδό. Για 1-2 μήνες το ζητάω. Η Μελίνα είναι έγκυος. Μετά θα βαρύνει και δεν θα μπορεί να δουλέψει. Και ύστερα θα έχει και το νεογέννητο. Σε παρακαλώ. Κλαις. Γιατί? Η εγκυμοσύνη με έχει κάνει ευσυγκίνητη. Αφού δεν θέλεις να χωρίσεις, τι το κάνεις? Σύφη, σε παρακαλώ. Πήγαινε μες στο αεροδρόμιο και μη ρωτάς. Σε ξέρω, κέφαλη. Θα κάνω με σένα. Μελίνα, ηρέμησε. Έκαναν μια ξαφνική απεργία οι ελεγκτές της εναέρης κυκλοφορίας. Τι να κάνεις τώρα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απόψε δεν φεύγεις για Κύπρο. Πάρ' το απόφαση, πάρ' τον τηλέφωνο. Όχι. Δεν θέλω να το μάθει έτσι. Δεν το αξίζει να το μάθει έτσι. Ούτε με ένα μέρος σου τα ψέματα. Αλλά τι να κάνω, έπρεπε να έρθω να δω το σπίτι. Ωραία.
Θα σπάω να μείνεις στο ξενοδοχείο του φίλου μου στα Χανιά, λίγο πιο έξω. Εκεί δεν θα σε δει κανείς και αύριο το πρωί θα σε πάω στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Τώρα πώς θα ξεμπερδέψεις, τι να σου πω ρε Μελίνα. Λοιπόν, έφερα μπύρες και πίτσες για να μην αναγκαστείς να βγεις έξω και σε τον όλοι. Σε ευχαριστώ, ρε Σύφη. Τι με ευχαριστείς, μωρέ. Μόνο μισό λεπτό να κάνω ένα τηλέφωνο στον αδερφή μου. Λοιπόν, θα μείνετε στον κήπο όλο το βράδυ, εντάξει. Εντάξει, αφεντικό. Έγινε. Έλα, Σύφη. Έλα, ρε Αναστασία. Τι έμαθα. Πήρες δύο παλικάρια από τα Μπελιά και τους έχεις έξω από το σπίτι σου να σε φιλάνε. Τι συμβαίνει. Τίποτα. Απλά είδα ένα κλέφτη να τριγυρνάει και είπε να έχω το νου μου. Αναστασία, όχι σε μένα αυτά. Τι μου κρύβεις. Σου είπα, Σύφη, άντε παράτα με, θα τα πούμε αύριο, ε. Έλα, φάει να μικρώσει. Τελικά, το πείσμα σου είναι τεράστιο, ε. Μάλλον. Έχω κάποιες αρχές και κάποια όρια που δεν μπορώ να τα ξεπεράσω. Γιατί μετά δεν θα τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να σου πω ότι εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου, έτσι. Κύκλος που μας έχει κάνει ζωή όμως, ε. Εσύ γιατί χώρισες. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Αν ήξερα θα σου έλεγα. Αναρωτιόμουν τελικά. Τι έχει αξία ο έρωτας. Ή αυτό που μετράει είναι μόνο η αγάπη. Έλα τώρα ρε Σύφη. Εννοείται πως μετράει ο έρωτας. Απ' την άλλη βέβαια... Εσύ είσαι η μεγαλύτερη ασφάλεια της ζωής μου. Και εσύ για μένα είσαι η αναφορά μου. Πώς βρεθήκαμε έτσι και οι δυο χωρισμένοι, ε. Τι να πω. Άντε τρώγει.